Λοιπόν, τι σου είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής? Μια βόλτα στην Αθήνα. Μια βόλτα στην Αθήνα. Πάμε να μιλήσουμε για τρόφιμα, να πάρουμε, να μάθουμε τις γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ω, βεβαίως. Πάμε να δούμε τι είναι... Τα ξεχωριστά προϊόντα. Ποια είναι τα καλούδια της Μακεδονίας, ποια είναι τα καλούδια της Θράκης. Για πάμε να δούμε ποιον θα συναντήσουμε εκεί στην έκθεση. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το μετρό του Συντάγματος στην Αθήνα. Και θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Διογέννη Χαραλαμπίδη. Είναι εκεί, στην δεύτερη έκθεση. Είπαμε μοναδικές γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και νομίζω ότι πρέπει να έχει και ένα καλεσμένο μαζί του. Καλησπέρα. Ακριβώς, καλησπέρα. Καλησπέρα από το μετρό του Σύνταγμα. Καλησπέρα από τις μοναδικές γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχω κοντά μου, δίπλα μου, μάλλον έχω τον πρόεδρο του Μιλτηρίου Καβάλας, τον κύριο Δέμπα. Θα μας πει πάρα πολλά πράγματα για αυτό που καταφθώσανε πέρσι και φέτος να καταφέρουν. Και κύριε Δέμπα, να γίνει θεσμός κιόλας. Μοναδικές γεύσεις ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Μοναδικές γεύσεις. Γιατί μοναδικές γεύσεις έχουν και άλλες περιοχές της χώρας μας, δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι τόσο δυναμική, αλλά μοναδικές γεύσεις εξαιτίας της γης, εξαιτίας της παραγωγής μας, έχει η Δράμα, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή και ο Εύρος. Είμαστε οι πέντε νομοί της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ενώσαμε δυνάμεις, ενώσαμε συνέργειες και κατορθώσαμε από πέρυσι να κάνουμε ένα πρώτο δειλό βήμα. Είδαμε μια πολύ θετική ανταπόκριση και από τον κόσμο, το καταναλωτικό κοινό της Αθήνας, εδώ στην καρδιά, στο μετρό του Συντάγματος, αλλά και από τις ίδιες τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις των περιοχών μας. Αποφασίσαμε επομένως και φέτος να είναι η δεύτερη χρονιά, εξίσου δυναμική, με πολλά τοπικά προϊόντα που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τις δικές μας, θα λέγαμε, γεύσεις, όπως είναι τοπικά προϊόντα, τοπικά γλυκά, για μας τουλάχιστον στην Καβά. Φημισμένος πιες, από εκεί και μισό λεπτό, πέρα, μισό λεπτό. Λάδι. Κάντε μου τη χάρη, επαναλάβετε, γιατί κόλλησε λιγάκι η σύνδεσή μας και χάσαμε τις Καβάλα στο το γλυκό. Το σήμα κατά τεθέν. Το σήμα κατά τεθέν. Πώς είπατε? Το σήμα κατά τεθέν, επομένως, είναι ο κουραμπιές της Νέας Καρβάλης. Είναι ένα φημισμένο προϊόν για την περιοχή μας. Έρχεται, θα λέγαμε, από τα βάθη της Καπαδοκίας. Το έχουν φέρει οι πρόσφυγες αυτές τις συνταγές που ήρθανε στα μέρη μας. Έχουμε τα αλαντικά, το μπαστούρμα και το σουτζούκι της Καπαδοκίας, με νέους επιχειρηματίες που προσπαθούν να αναβιώσουν αυτές τις συνταγές. Από εκεί και πέρα, θα λέγαμε, ανταγωνιζόμαστε έντονα το λάδι και τις ελιές της Κρήτης. Έχουμε τη φημισμένη θρούμπα της Στάσου, το λάδι της Στάσου που είναι εξίσου σημαντικό, τα κρασιά μας με πολλές ποικιλίες. Και το μέλι της Στάσου, πρόεδρε, και το μέλι της Στάσου, νομίζω ότι είναι ξεχωριστό. Το μέλι, βεβαίως, το μέλι θα το ανέφερα στο τέλος, γιατί τουλάχιστον το πευκόμελο της Στάσου, και το λέμε με μεγάλη περηφάνεια, είναι το 65% της παραγωγής του πευκόμελου στη χώρα μας, είναι στη Στάσου. Είναι η Στάσος, επειδή είναι κατάφυτη από πεύκα, έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Από εκεί και πέρα είναι τα προϊόντα της Ξάνθης, που βλέπουμε πάρα πολλά, που έχουν σχέση με τοπικές, θα λέγαμε, δράσεις, με τοπικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό, τουλάχιστον ξέρετε κι εσείς, της Ξάνθης είναι οι περιβόητες καριώκες, που τόσο πολύ φημίζονται. Πηγαίνουμε προς τη Δράμα, που έχουν προτάσεις με την παραγωγή ροδιού, χυμός ροδιού, που είναι κάτι πολύ, θα λέγαμε, σε μεγάλη ζήτηση το τελευταίο διάστημα για τα αντιόξινα τα οποία περιέχει. Βεβαίως. Και φυσικά όλες οι περιοχές του Ρόδου και της Ροδόπης και του Εύρου, που πραγματικά έχουμε να αναδείξουμε πολλές γεύσεις. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία, αυτό θέλαμε να δείξουμε. Μπορεί κάποια προϊόντα να είναι γνωστά στους καταναλωτές, κάποια δεν είναι. Και αυτό το ανακαλύψαμε και εμείς χθες, ότι έρχονται καταναλωτές, γεύονται αυτά τα προϊόντα και πραγματικά είπαν ότι αναζητούμε και θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε, να τα αγοράσουμε είτε στην Αθήνα είτε μέσω των site, των e-shop που διαθέτουν πλέον οι επιχειρήσεις. Άρα θέλουμε να δώσουμε αυτό το βήμα, να βγούνε οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, να βγούνε από το καβούκι τους, να αναζητήσουν και άλλες αγορές και πραγματικά να έχουμε μία ανάπτυξη μέσω αυτής της επιχειρηματικότητας. Πρόεδρε, αυτή είναι η δεύτερη έκθεση, όπως μας είπατε κι εσείς, και ουσιαστικά έχετε ενώσει δυνάμεις όλα τα επιμελητήρια εκεί, εσείς, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι συνένωση δυνάμεων αυτό το εγχείρημα. Ακριβώς.
Ακριβώς, είναι μια συνένωση δυνάμεων, μια συνέργεια των 6 επιμελητηρίων των 5 νομών. Είναι μια συνεργασία με την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος που βοήθησε και βοηθάει αυτή την προσπάθειά μας. Και θέλουμε και μέσα από αυτό να δώσουμε και το στίγμα ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να φέρουμε πολύ θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις μας. Αυτό το οποίο κάνουμε εδώ έχει ως στόχο οι επιχειρήσεις να βρουν ένα βήμα. Να νιώσουν και αυτές οι ίδιες ότι πρέπει να βγουν από το καβούκι τους. Έτσι απλά το λέω εγώ τουλάχιστον, να τολμήσουν να έρθουν σε μεγάλες αγορές όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και φυσικά εμείς σαν επιμελητήρια και ιδιαίτερα σαν επιμελητήριο Καβάλας ενισχύουμε και την εξωστρέφεια αυτών των επιχειρήσεων. Συμμετέχουμε σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού, έχουμε προϊόντα όπως είναι τα αλλιεύματα που επίσης είναι φημισμένα για την περιοχή μας, πλέον όλων των άλλων των οποίων αναφέραμε. Άρα ο ενεργός των επιμελητηρίων είναι να στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξή τους. Και βεβαίως τώρα αυτά τα γευστικά, τα γαστρονομικά είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει επιτέλους να το προβάλλουμε. Δηλαδή, λέτε για την Κρήτη, ναι, τα τελευταία χρόνια πραγματικά προβάλλουμε πάρα πολύ τα γαστρονομικά μας πλεονεκτήματα, γιατί, εντάξει, μας αρέσει να το λέμε και αυτό, είναι πολύ πλούσια. Όχι, το έχετε, μα σας αξίζει να το λέτε. Αλλά γιατί, όλη η Ελλάδα έχει το δικό της πλεονέκτημα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά να θυμίσω ότι εμείς έχουμε την Καβάλα Expo, μια ετήσια έκθεση, όπου πριν από 2 χρόνια τιμόμενη περιοχή, γιατί έχουμε και αυτό το σκεπτικό, ήταν το Ρέθυμνο. Τα προϊόντα του Ρεθύμνου, πραγματικά που ανέβηκαν στην Καβάλα πάνω, να πω έτσι τη λέξη λίγο λαϊκά, σαρώσανε. Έχετε πολλά προϊόντα τα οποία πραγματικά αξίζουν και έχετε κατορθώσει, τα έχετε διασυνδέσει με την τοπική οικονομία και κυρίως τα τουριστικά καταλήματα, τους χώρους εστίασης, που αυτό δεν σας κρύβω ότι ζηλεύουμε την Κρήτη και προσπαθούμε και εμείς να σας ακολουθήσουμε και να φτάσουμε σε μια τέτοια καλή διασύνδεση. Έτσι. Τώρα, Πρόεδρε, έχετε διαλέξει νομίζω το πλέον κατάλληλο μέρος για την έκθεση, δηλαδή μιλάμε για το μετρό στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Πιο κεντρικό μέρος δεν υπάρχει. Εκατομμύρια κόσμου να περνάει καθημερινά. Να πούμε λίγο μέχρι πότε είναι η έκθεση, μέχρι πότε μπορεί να έρθει ο κόσμος να την επισκεφθεί. Και είχατε και τα εγγένεια, νομίζω, χθες, έτσι. Χθες είχαμε τα εγγένεια, τα λαμπρά εγγένεια. Μας θύμισε ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχαμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, ο οποίος έχει και καταγωγή από την Καβάλα. Είχαμε όλους τους βουλευτές, δημάρχους, στη διάρκεια των εγγενείων και η έκθεση θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο 13 του μηνός. Είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, όπου όπως είπατε κι εσείς, είμαστε στην καρδιά της Αθήνας. Το μετρό του Συντάγματος είναι γνωστό ότι διέρχονται πάνω από σχεδόν 1 εκατομμύριο καθημερινά. Mm. Επομένως, είναι ένα σημείο που περνάει πολλής κόσμος και τους δίνεται η δυνατότητα να περάσουν και μέσα από το μικρό εκθεσιακό χώρο που έχει δημιουργηθεί εδώ. Βλέπουν τα προϊόντα, υπάρχει δυνατότητα πώλησης των προϊόντων και γι' αυτό ήρθαμε κοντά στο Πάσχα κιόλας για να είναι λίγο διαφορετικό και το κλίμα και η διάθεση του καταναλωτή. Και πραγματικά οι επιχειρήσεις μας, δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον χθες 2-3 εξ αυτών ζητήσαν επιπλέον προϊόντα να κατέβουν από τα μέρη μας, διότι εξαντλήθηκαν ήδη από την πρώτη μέρα κάποια από τα προϊόντα τα οποία έχουν φέρει. Άρα σημαίνει ότι είναι ένα σημαντικό σημείο, μια πολύ πετυχημένη δράση και φυσικά γι' αυτό την έχουμε πλέον αναφέρει ως ένα θεσμό που θα γίνεται κάθε χρόνο πλέον για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα μέρος από αυτά τώρα, Πρόεδρε, νομίζω πρέπει να τα κατεβάσετε και λίγο πιο νότια, να τα γευτούμε κι εμείς, να δούμε τι γίνεται. Βεβαίως, βεβαίως. Θα έρθουμε στην καρδιά της Κρήτης επομένως. Απλώς εκεί έχετε 4 δυναμικές περιοχές και πρέπει να δούμε ποιες από τις 4 θα δεχτεί τον ανταγωνισμό μεταξύ μας. Θα έρθουμε να κάνουμε ένα ντέρμπι εκτός έδρα στην Κρήτη. Μια χαρά. Λοιπόν, Πρόεδρε, εδώ ο κόσμος μας ζητάει, μάλλον σας ζητάει, στραγάλια από την Κομωτινή, κεράσια από την Κομωτινή, γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχετε, λέει, εξαίρετα. Έτσι, σίγουρα. Τα γαλακτοκομικά της περιοχής είναι πολύ φημισμένα. Καταρχήν να πούμε ότι οι δεσμοί της Μακεδονίας και Θράκης με την Κρήτη είναι ιδιαίτερη ισχυρή. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ έχω καταγωγή από το Ρέθυμνο. Για αυτό μάλιστα. Το Ρέθυμνο τιμόμενο πέρυσι. Ναι, ακριβώς.
την Κρήτη την αγαπάμε και τη θέλουμε. Όπως επομένως επιδιώκουμε αυτές τις συνεργασίες και πάντοτε θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Πώς, εσείς στην Καβάλα έχετε καλά, και μπόλικο τουρισμό. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Και σύντομα από κοντά. Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, κλείνοντας να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς εκεί στην Καβάλα έχετε και μπόλικο τουρισμό. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Έχουμε αφήξεις. Έχουμε. Έχει ξεκινήσει πλέον ο τουρισμός. Έχουμε κατορθώσει, θα λέγαμε, το μεγάλο προϊόν πλέον για την περιοχή είναι η τουριστική ανάπτυξη. Mm. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τις 50.000 κλίνες στην Καβάλα και τη Θάσο. Έχουμε κατορθώσει και εμείς να φέρουμε ένα κομμάτι της κουραζιέρας. Πέρυσι είχαμε πάνω από 45 κουραζιερόπλια. Δεν φτάνουμε βέβαια την Κρήτη, αλλά κάνουμε βήματα, θα έλεγα σιγά σιγά, πολύ γρήγορα. Έχουμε το θετικό ότι έχουμε τον οδικό τουρισμό εμείς, που έρχεται κυρίως από τις βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, αλλά και την Τουρκία. Και πέρυσι τουλάχιστον τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά. Ξεπεράσαμε το 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες στην περιοχή μας και συνεχώς προσπαθούμε αυτό να το... Άρα ναι, ο τουρισμός για την Καβάλα και τη Θάσο είναι πολύ σημαντικός. Προσθέτουμε συνεχώς κλίνες κάθε χρονιά και είναι και το μεγάλο στοίχημα να διασυνδέσουμε και την αγροδιατροφή με τον τουρισμό για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερα συγκριτικά αποτελέσματα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον συνάδελφο που μας βοήθησε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε να σας προβάλλουμε τώρα εμείς στην Καβάλα προς την Κρήτη. Έτσι. Θα το πούμε στους προέδρους εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφε, ευχαριστούμε πολύ που μας βοήθησες για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας και τον καλό συνάδελφο από το Channel One, τον Διογέννη Χαραλαμπίδη.